Κυρίε και κύριοι, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Παφίλη, επικεφαλή στο ψηφοδέλτιο επικρατεία του ΚΚΕ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σα έχω, κύριε Παφίλη, μαζί μου. Ναι, γιατί εκτό το ότι είστε χαμογελαστό, είστε και ιδιαίτερα μαχητικό. Χρήσιμα και τα δύο αυτή την περίοδο. Ε, Γραβάτα δεν βάλατε όμω ο κύριο Παφίλη. Άμα χρειαστεί, βάζουμε πια. Και, και πόσο, στο παρελθόν ε, βάζαμε και λοιπά. Σημαζε... Συγγυρίζεσαι είναι... πώ το είπε. Δίπλα ήταν. <laughs> 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 λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα και στου τηλεθέντε. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτά τα οποία γίνονται στην ε, Χιμάρα. Που υπάρχει μια ένταση λίγε ώρε πριν να ανοίξουν οι κάλπε, έχουμε συλλήψει και ακούγονται πολλά. Ότι η κυβέρνηση τα κάνει αυτά γιατί την ενδιαφέρει η ριβιέρα τη Χιμάρα και όχι μόνο. Εσεί τι λέτε για αυτά τα γεγονότα. Εμεί βγάλαμε ανακοίνωση ακόμα σήμερα του γραφείου τύπου που καταγγέλουμε αυτά τα γεγονότα και ζητάμε να σταματήσουν. Τώρα από εκεί και πέρα η Αλβανία είναι σύμμαχο. Έτσι δεν λένε. Ναι, εντάξει. Ναι. Ε, σε αυτέ τι περιπτώσει καλό είναι να βρει τη χρυσή τομή. Ναι, λέω, είναι στο ΝΑΤΟ, δεν είναι. Α, επειδή είναι στο ΝΑΤΟ το λέτε. Και, το όχι, σωμάς. όχι. Λέω, και έχουμε αναλάβει κι εμεί να επιτηρούμε τον αέριο χώρο. Το δημοκρατικό. Ε, τι προτείνετε, να Δεν α σταματήσουμε αυτό την επιτήρηση για να μα είναι... κάνουν τη χάρη να αφήσουν τον κύριο Φελέρι. Αυτό Ελέφερο. είναι. Όχι, δεν λέω τέτοια πράγματα. Εμεί δεν είμαστε γραφικοί τώρα όπω κάποιοι άλλοι. Απλά λέω, κάνω ένα σχόλιο ειρωνικό mm. για να αντιληφθεί κι ο, ο καθένα τι υπερτερεί σε αυτή την αγία συμμαχία που δολοφονεί. Εκατομμύρια ανθρώπου και καταστρέφει χώρε. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα yeah. των εκλογών. Στι πρώτε εκλογέ, εσεί τι, τι βλέπετε Τις επόμενη εβδομάδα με την απλή αναλογική. Εμεί ε, έχουμε αισιοδοξία. Παίρνουμε μηνύματα. Ε, όχι μόνο από τι δημοσκοπήσει που κάνουν τη το δουλειά του, αλλά από τι καθημερινέ που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Δημοσκοπήσει που σα θα... εμφανίζουν να, να, να ανεβαίνετε. Ναι, θα δούμε. Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι την άλλη Κυριακή. έτσι. Ναι, αυτό ακριβώ είναι. Αλλά εμεί, ε, κύριε Μάνεση, δεν ε, πάμε μόνο στι εκλογέ στον κόσμο. Εμεί πάμε όλη την τετραετία. Και οι βουλευτέ και τα στελέχη του κόμματο του ΚΚΕ είναι στα εργοστάσια, είναι στο στα χωράφια, είναι στου επαγγελματίε, είναι στα πανεπιστήμια, είναι παντού, όλη την τετραετία. Και αυτή η παρουσία, αλλά και η πολιτική μα, που είμαστε το μοναδικό κόμμα που πήγαμε κόντρα σε όλου όλο αυτό το διάστημα, και α και ο κόσμο ποιο δικαιώθηκε, εμεί ή οι άλλοι, έχει δημιουργήσει μια δυναμική και μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα και έχει δημιουργήσει και δυναμική και στην αολέα. Αποτελέσματα πανεσπιδευτική, πρώτη δύναμη. Ναι, και όμως. μάλιστα αυξημένη από πέρσι. Ναι. Επομένω, υπάρχουν προποθέσει από όλον αυτόν τον κόσμο που συσπηρώνεται γύρω από το ΚΚΕ όλο αυτό το διάστημα από τον κόσμο που συσπηρώνεται στου αγώνε που έγιναν και που δεν είναι μόνο κομμουνιστέ, αλλά οι κομμουνιστέ ήταν στην πρώτη γραμμή. Υπάρχουν καλέ προποθέσει και αισιόδοξα μηνύματα. Ναι. Και γι' αυτό του λέμε λοιπόν, αφού πορευτήκαμε μαζί στου αγώνε αφού εκτιμάνε τη δράση του ΚΚΕ, αφού το θεωρούν πιο αξιόπιστο κόμμα, 39% λένε οι δημοσκοπήσεις, αφού 23% λένε ότι δυνητικά θα ψήφισαν ΚΚΕ, τους καλούμε τώρα να ξεπεράσουν διλήμματα ψεύτικα που βάζουν και να ψηφίσουν ΚΚΕ γιατί. Κάποιοι λένε ότι για γι αυτό το λόγο υπάρχει ένταση με το ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Γιατί θεωρείται ότι μπορεί να μετακινηθεί κόσμο στι αγκαλιέ του ΚΚΕ. Θα τώρα, η ένταση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένταση μεταξύ μα. Εμεί κάνουμε πολιτική ε, κριτική. Και εσεί απαντήσατε σκληρά. Ναι, βεβαίω. Γιατί όταν ξύνεσαι στην κλίτσα του Ζωπάνη, θα φά ξύλο. Εννοώ πολιτικά δηλαδή. Δεν είναι εννοώ γι' αυτά. Γιατί το κάνει αυτό. Γιατί ακριβώ προσπαθεί να συγκρατήσει τον κόσμο του που έχει πλέον απειδήσει με την πολιτική που έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει καταλάβει πλέον ότι υπάρχει κοινό πρόγραμμα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και σε άλλου συμπληρώμε Και επειδή το έχει καταλάβει αυτό και αντιλαμβάνεται ότι την επόμενη μέρα, όποια κυβέρνηση και να βγει, όποιο χρώμα και να έχει, επειδή ακριβώ είναι γραμμένο το πρόγραμμά τη Ταμείο Ανάκαμψη, Επενδυτική Βαθμίδα, ε, 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 Σύμφωνο Σταθερότητα, Ανάπτυξη κλπ. Αυτά τα έχουν καρμπόν, με κάποιε διαφοροποιήσει. Και αυτά είναι τα στρατηγικά. Και επειδή καταλαβαίνετε τι θα γίνεται, εμεί του λέμε. Αυτό που. να σα πω κάτι έτσι πιο απλά και λαϊκά. Το νόημα των εκλογών είναι αν θα βγει ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, για να υπάρχει ισχυρό λαό την επόμενη μέρα και ισχυρή αντιπολίτευση. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Σα την έχουν ξανακάνει, αλλά εγώ Βεβαίως. θέλω να... την απάντηση από εσά. Όχι την τη λέξη του ΚΚΕ. Ε. Ε. Έχετε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία του προγράμματο, ε, τα οποία δεν μεταβάλλονται. Mm -hmm. Γιατί δεν επιδιώκετε μια συνεργασία με κάποιον όπου θα αποδεχθεί βασικά στοιχεία του προγράμματό σα, Γιατί... Είναι πολύ απλό η απάντηση. Γιατί κανένα δεν τα δέχεται. Mm -hmm. Γιατί οι άλλοι mm -hmm. έχουν αποδεχτεί το κοινό πρόγραμμα που του ενώνει και ο καυγά, κύριε Μάνε, είναι για το πάπλωμα. Και ξέρετε ποιο είναι το πάπλωμα. Είναι ποιο θα έχει το πάνω χέρι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Και ξέρετε να σα πω τώρα δηλαδή επιτέλους, Μα το. Δηλαδή, επιτέλου. Με αυτό Που με, με ρωτήσατε για το ΣΥΡΤΖΑ. Το έχουμε πει από την αρχή. Δεν συμφωνούμε με όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά που έχει στο πρόγραμμά του ΣΥΡΤΖΑ, Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είναι αυτό που ζει ο κόσμο σήμερα. Αυτή η πολύ. Γι' αυτό λοιπόν λέω κουκουέ στην κάλπη. <laughs> Ωστε την επόμενη. Εγώ λέω ημέρα... καλό κουράγιο σε όλου και καλό βόλιο σε όλου. Η ε... καλύτερη μέσα στη Βουλή. Ναι, η καλύτερη το καλύτερο κόμμα. Ενώ ότι φυσικά το ΚΚΕ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά κι εγώ.